Θα κλείσουμε με ένα αφιέρωμα που ετοίμασε η Ευελίνα Μπουλούτσου για τον Γιάννη Τσεκλένη, τον μεγάλο Έλληνα σχεδιαστή που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Αρχοντικός, ευφυής, πολυτάλαντος, αλλά και ευγενής, γήινος, αληθινός, όπως και τα έργα του. Γιάννης Τσεκλένης, η υπογραφή του κορυφαίου Έλληνα σχεδιαστή, ήταν η πρώτη που πέρασε τα στενά ελληνικά σύνορα και έφτασε στα πέρατα της γης. Ο Γιάννης Τσεκλένης ήταν ίσως ο μοναδικός Έλληνας σχεδιαστής που έκανε πραγματικά διεθνή καριέρα. Ήταν, είναι και θα είναι παντοτινή έμπνευση. Ο πρώτος και από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της χώρας μας στους πιο λαμπερούς οίκους μόδας της διεθνούς σκηνής δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε. Δούλευα στο κατάστημα υφασμάτων στην Οδόν Ερμού, όπου εκεί οφείλω όλη μου τη γνώση των εναλλαγών της μόδας. Οι πρωτοπόρες εμπνεύσεις του άρχισαν να ξεδιπλώνονται στο διαφημιστικό πεδίο και στο πέρασμα του χρόνου άφησαν ανεξίτηλα σημάδια. Ο Μεταξάς, ο συμμαθητής μου, κατά 2 χρόνια μεγαλύτερος, ο Σπύρος ο Μεταξάς, μου ανέθεσε και σχεδίασα τότε το πρώτο μπουκάλι των 7 αστέρων. Είναι όντως μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι ήταν μία από τις σημαντικότερες, αν όχι ίσως η σημαντικότερη μορφή Έλληνα σχεδιαστή. Το έργο του σίγουρα θα εμπνέει εμάς για πάντα και όλες τις νεότερες γενιές. Θαύμασα πολύ το γεγονός ότι είχε αυτή τη δημιουργικότητα και αυτό το εφηβικό μυαλό μέχρι το τέλος. Ήταν λόγιος, ήταν γεννημένος δάσκαλος. Το γεγονός που σημάδεψε τη ζωή του στα τέλη της δεκαετίας του 70, το οποίο όμως στάθηκε αφορμή να εκτινάξει την καριέρα του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ήταν το μελάνωμα στο αριστερό του χέρι. Οπότε οι τράπεζες αρχίζουν να ανησυχούν πάρα πολύ για το τι θα συμβεί αν χαθώ. Η τρομολαγνία για τον καρκίνο ήταν τέτοια που αν έλεγες ότι πάσχεις από καρκίνος, σου είχαν γράψει ήδη τον επικίδιο. Πήγα στην Αμερική, αναγκάστηκα να υποστώ ένα ακροτηριασμό στο αριστερό μου χέρι για να επιβιώσω. 41 χρόνια μετά είμαι εδώ και πολλοί από αυτούς που με είχαν ξεγράψει δεν υπάρχουν, είναι αυτή η δυστυχία. Και ζω και δουλεύω από την Αμερική για να τροφοδοτήσω τις αγορές που είχα ήδη δημιουργήσει. Ακούραστος και επίμονος μαχητής, ο πολυβραβευμένος Γιάννης Τσεκλένης δεν έβαλε ποτέ όριο στις δημιουργίες του και στις δραστηριότητές του. Ετοίμαζε μια μεγάλη έκθεση για το τέλος του χρόνου, αλλά η μοίρα δυστυχώς είχε άλλα σχέδια. Μπήκα στα 82 μου χρόνια, τρέχω ακόμα με περίπου ίδιες ταχύτητες εφόσον υπάρχει δουλειά και ελπίζω, με κρατάει ο Θεός και η φύση καλά, να συνεχίσω μέχρι το τέλος να δημιουργώ ωραιοποιώντας όσο μπορώ περισσότερο τη ζωή μας.